Το ακούσαμε και αυτό από εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ σε εκπομπή του Contra Channel. Η βουλευτής κυρία Τζάκρη χαρακτήρισε παραπανήσια τα 6 Ραφάλ. Και αυτό ενώ το απόγευμα στο θωρικτό Αβέροφ θα βάλουν τις τελικές υπογραφές για την απόκτηση 3+1 φρεγατών Μπελχάρα και 6 επιπλέον Ραφάλ οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδας-Γαλλίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, και η Γαλλίδα ομόλογός του, κ. Φλωράν Σπαρλή, θα βάλουν τις τελικές υπογραφές την 5η 24 Μαρτίου. Την επόμενη μέρα, η Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας θα εκπροσωπήσει τον Μακρόν στις εκδηλώσεις για την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η υπογραφή των δύο συμβάσεων, οι οποίες απαρτίζονται από αρκετές επιμέρους συμφωνίες, θα πραγματοποιηθεί στο θωρικτό Αβέροφ στο πλαίσιο μιας τελετής, στην οποία το παρόν αναμένεται να δώσει, πέρα από την ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σχεδόν το σύνολο της κορυφής της πυραμίδας του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας, επιβεβαιώνοντας τη στενή ελληνογαλλική στρατηγική σχέση στον αμυντικό τομέα. Το γεγονός ότι η υπογραφή των συμβάσεων πραγματοποιείται μία μόλις ημέρα πριν την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου, σε συνδυασμό με την επιλογή του θωρικτού Αβέροφ, ένα πλοίο που αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα της ελληνικής θαλάσσιας κυριαρχίας στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 εναντίον των Οθωμανών, ως χώρος διεξαγωγής της σχετικής τελετής, δίνει ένα σημαντικό συμβολισμό στην όλη διαδικασία. Αμέσως μετά την τελική υπογραφή των συμβάσεων, οι δύο αντιπροσωπείες θα μεταβούν με πλωτά μέσα στο γαλλικό πυροκίνητο αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle, το οποίο θα βρίσκεται ναυλοχημένο στο Φαλερικό Όρμο, όπου θα παραμείνει για μερικές ημέρες. Εκεί, μετά την ξενάγηση στους χώρους του αεροπλανοφόρου από τον κυβερνήτη του, οι Έλληνες και οι Γάλλοι επίσημοι θα ενημερωθούν γύρω από την αποστολή του γαλλικού πλοίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενώ κατά τη διάρκεια του δείπνου που πρόκειται να παρατεθεί στο καφέ των αξιωματικών, αναμένεται να εξεταστούν θέματα περαιτέρω συνεργασίας των δύο Υπουργείων Άμυνας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.